Μανώλης Μαυρομάτης. Πολιτικός για μας, όχι. Αθλητικός συντάκτης, ναι. Δημοσιογράφος πάντοτε, με ταυτότητα κόμμα. Δημοσιογράφη ταυτότητα ποτέ δεν εγκαταλείπεται. Ναι, αλλά μας τα χαλάσατε με την πολιτική. Εμείς ήθελαμε μαζί στο ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά όταν ολοκληρώνεται ένας κύκλος, όπως έχω δηλώσει κατά καιρούς, έχουμε τα καινούργια παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, στους οποίους πρέπει να αφήνουμε σιγά σιγά αυτό που κάναμε χρόνια. Εγώ δηλαδή 40 χρόνια στην αθλητική δημοσιογραφία, όχι μόνο, γιατί ασχολήθηκα και με τις μεγάλες συνεδρίες πολιτικών προσωπικότητων, πολιτιστικών προσωπικότητων και πέρα όλων των άλλων. Κατά συνέπεια, πιστεύω κατά κύριο λόγο ότι ένας κύκλος όσον αφορά την τηλεόραση και τις περιγραφές έχει ολοκληρωθεί και νομίζω ότι μετέπειτα δεν θα μπορούσα να μείνω ανενεργός. Γιατί όπως έχω δηλώσει κατά καιρούς και επειδή όλοι ταυτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ένας τουρίστας που πηγαίνει, έχω να πω διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή ότι 35 χρόνια με ένσημα και 5 χωρίς ένσημα σημαίνει ότι δούλεψα 40 χρόνια στη ζωή μου. Άρα επαγγελματικά είμαι αυτό. Παίρνω σύνταξη από εκεί. Από την άλλη πλευρά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μου έδωσε την δυνατότητα μερικών εμπειριών που απέκτησα. Έχω τους κάνει περίοδο του κόσμου σχεδόν με τις αποστολές ως δημοσιογράφος, ευτυχώς, γιατί ποτέ ούτε ως τουρίστας δεν τα κατάφερα να πάω, με τα πολυέξοδα κτλ. Μου δόθηκε δυνατότητα να γνωρίσω πολύ κόσμο. Αυτόν τον κόσμο τον είδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η απόδοση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως λένε και έχει γραφτεί κατά καιρούς, είναι οι έρευνες που γίνονται κάθε πενταετία μετά, δηλαδή το τέλος κάθε διετίας, όπου κάθε βουλευτής, 785 το 2-4-2-9, με την έρευνα του London School of Economics και του ULB, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βρυξελών και του Βελγίου, και ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, έκανα μια έρευνα χωρίς να ενημερώνουν και να παίρνω στοιχεία βασικά από το δρόμο, από αυτά τα επίσημα, ότι εγώ ήμουν ο πιο παραγωγικός ευρωβουλευτής στα 50 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με άλλους δύο συναδέλφους του παρελθόντος, πριν πολλά χρόνια από μένα, ξένους όλοι Έλληνες, και το 100% που θα έχετε διαβάσει κι εσείς πιθανότατα, είναι ότι εγώ δεν έλειψα ποτέ από καμία συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε καμία από τις επιτροπές που συνεδρίαζαν. Είχα πάρα πολλές, δεν λέω τις περισσότερες, δεν ξέρω πώς, τέλος πάντων, εκθέσεις ή και τις οδηγίες, τροπολογίες, ψηφοφορίες κτλ. Το γεγονός όμως που έχει καταγραφεί και είναι φοβερό βέβαια των Άγγλων και των Βέλγων, λέει στις 299 ημέρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, δεν έλειψα ποτέ. Εντάξει, τώρα το γιατί της πολιτικής είπα, ότι ήταν μια απασχόληση που στη συνέχεια βέβαια μετά την πενταετία η απόδοση ίσως πιθανότατα αυτή μου έδωσε τις δυνατότητες να προβάλλω το πρόσωπο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνοι να εκτιμήσουν ότι θα μπορούσα να συνεχίσω ως ειδικός συμβούλος των Κομισιών. Κάτι το οποίο είμαι μέχρι τώρα τον Ιούνιο που λύγει και η θητεία, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για να ξέρετε. Και κατά συνέπεια ολοκληρώνεται και κάτι ακόμα. Μία μεγαλύτερη εμπειρία στην Επιτροπή Ανάπτυξης που αφορά τις φυσικές καταστροφές και την ανθρωπιστική βοήθεια που ήρθαν στην επιφάνεια και από την εποχή που ως ευρωβουλευτής προώθησα κατά κάποιο τρόπο ώστε στις μεγάλες καταστροφές του 2007 στην Πελοπόννησο να έχουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν περίπου αν θυμάμαι καλά 87-89 εκατομμύρια ευρώ και ακολούθως όσον αφορά τις καινούργιες, αν θέλετε, στιγμές μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Γύμναστε, ήταν οι πόλεμοι στην Βόρεια Αφρική, την Ασία κτλ. Που σημαίνει ανθρωπιστική βοήθεια. Και για όσους δεν γνωρίζουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περίπου ένα κονδύλι της τάξης 30-40% γενικά, δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι τα χρήματα σήμερα, τα οποία βασιστάνονται προς βοήθεια σε αυτούς τους λαούς που υποφέρουν. Τι υποφέρουν, δεν εννοείται ότι τους δίνουν τα χρήματα, γιατί αποδείχθηκε ότι δίνοντας τα χρήματα είναι κάτι πολύ πολύ αμφίβολο πόσο φθάνουν στα χέρια εκείνων που υποφέρουν και τα έχουν ανάγκη, γιατί τα περισσότερα είναι στρατιωτικά καθεστώτα ή στρατιωτικοί που ανέτρεψαν τα καθεστώτα. Και επιπλέον, αν μου επιτρέπετε, ότι η ιατρική φαρμακευτική βοήθεια που δίνεται αλλά και η υλική, στάρι, ψωμί, αλεύρι κτλ. Ήταν
ήταν κάτι το οποίο βοήθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρέθηκα λοιπόν μέσα σε όλα αυτά ως ειδικός σύμβουλος στην Κομισιόν για να γνωρίσω μια καινούργια εμπειρία. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν κάποιος ασχολείται με ορισμένα πράγματα που για άλλους φαίνονται παράξενα, εγώ θα περίμενα να μου πούνε οι συνάδελφοί μου οι αθλητικοί, δεν το λέω για εσάς εννοείται, οι συνάδελφοί μου γενικά, ότι τίμησα τουλάχιστον τον χώρο του αθλητικού συντάκτη. Διότι όλοι περιμένουν και λένε ότι ένας αθλητικός συντάκτης, τον οποίο ακόμα αποκαλούν αθλητικόγράφο, δεν προσφέρει τίποτα. Κι όμως, λέει η ιστορία, αν επιτρέπετε λόγω των γκρίζων μαλλιών μου, να πω ότι οι μεγάλες προσωπικότητες του αθλητικού χώρου, δηλαδή της αθλητικής δημοσιογραφίας, ανακηρύχθηκαν μεγάλες προσωπικότητες στον πολιτικό στίβο. Είτε αν θέλετε και υπουργοί ή οτιδήποτε άλλο, δεν μιλάω για μόνο την Ελλάδα, μιλάω για όλο τον κόσμο, αλλά και κυρίως ότι βοηθούν με την δυνατότητα που τους παρέχεται ως αθλητικοί συντάκτες να αποδείξουν ότι ο αθλητικός συντάκτης είναι πολύ πολύ πιο διαβριμμένες οι γνώσεις του από πολλούς πολιτικούς συντάκτες, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για τους υπόλοιπους γράφους και τους συναδέλφους. Νομίζω πήρα το μονόλογο και δεν ξέρω αν... Εισαγωγικά καλώς. Εισαγωγικά είναι καλό.